Σκάι, καλώς ήρθατε κύριε Πρόεδρε. Καλώς σας βρήκα. Πριν ζητήσω τα φώτα σας, θέλω να ζητήσω την πολιτική σας εκτίμηση. Γιατί το κάνει αυτό η κυβέρνηση τώρα? Πρώτον, γιατί θέλει να μεταθέσει χρονικά την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών? Και δεύτερον, γιατί σπέβδει να ορίσει νέες ηγεσίες στη δικαιοσύνη? Νομίζω ότι βρίσκεται σε κατάσταση πολιτικού σοκ από το βράδυ της περασμένης Κυριακής. Δεν έχει ακόμη συνειδητοποιήσει πλήρως το μέγεθος της πολιτικής ήττας και την αλλαγή που έχει συντελεστεί. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και των συνεταίρων που έχει καθαιρέθηκε από τον ελληνικό λαό το βράδυ της Κυριακής. Και παρά την βούλησή της, που ήταν να κάνει εκλογές τον Οκτώβριο, αναγκάζεται να επισπεύσει τις εκλογές. Νιώθει ότι βρίσκεται σε απόλυτη κρίση νομιμοποίησης, αλλά θέλει να κρατήσει όσο γίνεται περισσότερο, λίγες μέρες, λίγες ώρες, τους μοχλούς της εξουσίας. Νομίζει ότι έτσι θα προστατευθεί σε σχέση με πράγματα που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια, καθώς θα βρίσκεται στην αντιπολίτευση χωρίς τον θώρακα της εξουσίας. Τώρα, μας βοηθάτε λίγο να ξεκαθαρίσουμε τι ορίζει το Σύνταγμα για τη διεξαγωγή των πρόωρων εκλογών. Τι πρέπει να γίνει? Μπορούμε να πάμε αυτή την κυβέρνηση σε εκλογές? Πρέπει να υπάρξει υπηρεσιακή κυβέρνηση? Εδώ, κοιτάξτε, τι γίνεται? Είναι χαρακτηριστικό, σχολικό θα έλεγα παράδειγμα, παρέτηση της κυβέρνησης επειδή θεωρεί ότι δεν έχει εντολή, ότι δεν έχει πλέον νομιμοποίηση πολιτική. Κανονικά λοιπόν θα έπρεπε να εφαρμοστεί το άρθρο 37 και 38 του Συντάγματος και να πάμε μέσω μιας ταχύρυθμης εφαρμογής των διαδικασιών αυτών σε εκλογές με υπηρεσιακή κυβέρνηση. Ναι, αλλά έχει πλειοψηφία η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση δεν έχασε την πλειοψηφία λόγω του κακού αποτελέσματος των ευρωεκλογών. Γι' αυτό λοιπόν ο συνταγματικά ανεπίληπτος τρόπος για να οδηγηθεί η χώρα σε εκλογές είναι η παρέτησή της, οπότε εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 37 για τον διορισμό υπηρεσιακής κυβέρνησης με πρόεδρο ανωτάτου δικαστηρίου. Όμως η αλήθεια είναι ότι στο παρελθόν, με μία ίσως εξαίρεση, έχει γίνει μία ευρεία καταχρηστική χρήση της δυνατότητας να προκυρήσει η κυβέρνηση εκλογές, να ζητά δηλαδή από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας την διάλυση της Βουλής για την αντιμετώπιση εθνικού ζητήματος. Αυτό έχει γίνει και όταν δεν υπάρχει στην πραγματικότητα κρίσιμο εθνικό θέμα, αλλά πίσω από την επίκληση του κρίσιμου εθνικού θέματος, που μπορεί να είναι η οικονομία ή η εξωτερική πολιτική, κρύβεται η αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών και η δυσαρμονία που υπάρχει ανάμεσα στην Βουλή και το εκλογικό σώμα. Πάντως, σημασία έχει την τυπική να γίνουν οι εκλογές. Ναι, να γίνουν οι εκλογές. Επειδή έχει προκύψει και αυτό το θέμα με τις ηγεσίες τώρα στη δικαιοσύνη, μέχρι να προκηρυχθούν και τυπικά οι εκλογές, διαθέτει τις αρμοδιότητες, όχι, έχει τις αρμοδιότητες η κυβέρνηση? Γιατί όχι? Δεν τις διαθέτει, διότι από την Κυριακή το βράδυ παραδέχτηκε ότι έχει πρόβλημα δυσαρμονίας με το εκλογικό σώμα. Εντάξει, αλλά σε ευρωεκλογές διαλέγουμε ευρωβουλευτές. Μα το ερμήνευσε ως σημαντικό το γεγονός και το αποτέλεσμα για τις εθνικές βουλευτικές εκλογές. Εισέπραξε και σωστά ο κύριος Τσίπρας το αποτέλεσμα των ευρωπαϊκών, περιφερειακών και δημοτικών εκλογών ως αποτέλεσμα που τον αποδοκιμάζει. Μάλιστα. Άρα, επειδή τα πάντα στο Σύνταγμα ερμηνεύονται με αναφορά στις οργανωτικές βάσεις του πολιτεύματος, στις γενικές αρχές, πρέπει όλα αυτά να τα ερμηνεύσουμε με αναφορά στην δημοκρατική αρχή, στην αρχή της λαϊκής κυριαρχίας. Από τη στιγμή λοιπόν που έγινε αυτή η δήλωση του Πρωθυπουργού και η χώρα έχει μπει σε προεκλογική περίοδο ουσιαστικά, δεν μπορεί να ασκεί τις αρμοδιότητές της παρά μόνον όπου έχουμε διαχείριση τρεχουσών υποθέσεων. Έχει χαθεί το υπόβαθρο και εν προκειμένου αυτό ισχύει και για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης, γιατί αν μου επιτρέπετε, υπάρχει ένα παράδοξο που ο καθένας μπορεί να το αντιληφθεί. Για ποιο λόγο διασπάται η αρχή της διάκρισης των εξουσιών και έχουμε ένα πολιτικό όργανο, το Υπουργικό Συμβούλιο, να επιλέγει τους λειτουργούς που θα καλύψουν τις κορυφαίες θέσεις? Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Αυτό γίνεται σε όλα τα πολιτεύματα. Γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι ανώτατοι δικαστές επιλέγονται από τη γερουσία. Γιατί η δικαιοσύνη εκδίδει αποφάσεις και εκτελούνται οι αποφάσεις στο όνομα του ελληνικού λαού. Άρα πρέπει να έχει και η δικαιοσύνη μία έστω έμεση δημοκρατική νομιμοποίηση. Δεν εκφράζει μόνο το κράτος δικαίου, αλλά και την δημοκρατική αρχή. Πάντως, άρα αν λοιπόν είναι διαφορετικές περιπτώσεις, κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας θυμίσω ότι στις ευρωεκλογές του 2014,
που κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ, τότε είχε καλέσει τον κύριο Σαμαρά να μην διορίσει κεντρικό τραπεζίτη, γιατί θα δέσμευε την επόμενη κυβέρνηση για πέντε χρόνια. Βεβαίως τότε δεν είχαμε προκήρυξη εκλογών. Μισό λεπτό. Να ολοκληρώσω λίγο την φράση μου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αν έχεις ένα υπουργικό συμβούλιο που δεν εκφράζει τη λαϊκή κυριαρχία, αυτό δεν μπορεί να παρέμβει στα θέματα δικαιοσύνης και να προσδώσει δημοκρατικό κύρος στην επιλογή, πέραν το ότι εκτίθενται και τα πρόσωπα των δικαστών, τα οποία μπορεί να είναι, πριν στο ρεπορτάζ και είναι, μπορεί να είναι υψηλής ποιότητος, μπορεί να συγκεντρώσουν και συνένεση, αλλά εκτίθενται λόγω των χειρισμών της κυβέρνησης, που δείχνει να αποδίδει μεγάλη σημασία στη σχέση της με τη δικαιοσύνη, γιατί κυβέρνησε 4,5 χρόνια εργαλειοποιώντας τη δικαιοσύνη, χρησιμοποιώντας την δικαιοσύνη ως μοχλό άσκησης εξουσίας και άσκησης πολιτικών εκβιασμών. Το 2014 γιατί? Το 2014 λοιπόν πρώτον δεν χάθηκαν οι εκλογές για την κυβέρνηση. Διότι αθρηστικά τα κυβερνώντα κόμματα, Πασό και Νέα Δημοκρατία, είχαν μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι είχε ο ΣΥΡΙΖΑ που ήταν τότε στην άνοδό του. Δεν έχασε λοιπόν η κυβερνητική πλειοψηφία τις εκλογές. Δεύτερον, η επιλογή του κυρίου Στουρνάρα έγινε 6 μήνες πριν τις εκλογές και 5,5 μήνες πριν την διάλυση της Βουλής. Και τρίτο, ο κεντρικός τραπεζίτης δεν είναι πρόεδρος ή εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, δεν είναι δικαστική εξουσία. Είναι τμήμα της εκτελεστικής εξουσίας. Είναι όργανο άσκησης πιστοτικής και νομισματικής πολιτικής. Μιλήσατε πριν για πιθανή έκθεση προσώπων που, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να είναι πολύ ικανά για να καταλάβουν αυτές τις θέσεις, αλλά με όλη αυτή τη φασαρία μπορεί να λάβουν ένα στίγμα. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, μήπως, κύριε Βενιζέλο, από όλη αυτή την ιστορία, από όλο αυτό τον καυγά, εκτίθεται συνολικά η δικαιοσύνη? Τι θέλω να πω? Τι λέμε? Ότι η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη. Άρα, σου λέει ο κόσμος που μας παρακολουθεί, προς τι όλος αυτός ο καυγάς? Προς τι η σπουδή από τη μία της κυβέρνησης να διορίσει τώρα η ηγεσία και προς τι η σπουδή της αντιπολίτευσης να μην διορίσει τώρα η ηγεσία, γιατί τη διορίσει εκείνη μετά? Δεν δείχνει καμία σπουδή. Η αντιπολίτευση λέει να εφαρμοστεί το Σύνταγμα. Αλλά το Σύνταγμα ερμηνευόμενο σωστά. Όχι με τεχνάσματα τα οποία βλέπω ότι χρησιμοποιεί η κυβέρνηση. Τώρα, δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει αυτό. Σας θυμίζω ότι το 2015, μέσα στον ρημαγδό της κρίσης, την ημέρα που προκηρύχθηκε το δημοψήφισμα, επελέγηκε η κυρία Θάνου μέσα στη νύχτα, ξημερώματα, από το Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ δεν είχε λήξει η θητεία του απερχομένου Προέδρου, του κυρίου Κουτουρμάνου. Άρα έχουμε από τότε ένα πολύ σημαντικό δείγμα. Και στο μεταξύ, ακούσαμε και στο ρεπορτάζ νωρίτερα πως μια γενικώς τυπική διαδικασία από όχι, τον πρόεδρο τυπική, της Δημοκρατίας. Εντάξει, δεν είναι τυπικό το να εκδοθεί ένα προεδρικό διάταγμα για μια επιλογή. Ότι και στην επιλογή του Προέδρου έχει του Συμβουλίου έχει υπάρξει ποτέ κάποιο μπρος-πίσω στο παρελθόν? Δεν εκδόθηκε το διάταγμα για την κυρία Δημητρίου, όπως θύμισε η Ιωάννα Μάντου προηγουμένως, διότι δεν είχε ακόμη θεμελιωθεί η κατά χρόνων αρμοδιότητα της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση αποκτά αρμοδιότητα με την αποχώρηση 1η Ιουλίου. 1η Ιουλίου του 2019 θα μας χωρίζουν 6 μέρες από τις εκλογές. 6 μέρες πριν τις εκλογές. Μπορεί ο κύριος Παυλόπουλος να βάλει την υπογραφή του στην επιλογή? Όχι. Ο κύριος Παυλόπουλος οφείλει να αρνηθεί και να προστατεύσει το κύρος του Προέδρου της Δημοκρατίας και της ηγεσίας της δικαιοσύνης και να προστατεύσει και την ομαλή λειτουργία του πολιτεύματος. Και νομίζω ότι αυτό το αντιλαμβάνεται πάρα πολύ καλά. Εδώ αυτό που έχει πάθει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι, όπως σας είπα και στην αρχή, δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι έχει υποστεί στρατηγική ήττα. Γι' αυτό σας άκουσα και το βράδυ των εκλογών να κάνει τη συζήτηση αν η ήττα είναι στρατηγική. Η στρατηγική ήττα, το έχω πει εδώ και πολύ καιρό, δεν είναι μία ήττα που μειώνει υπερβολικά τα ποσοστά. Τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μικρά. Θα καταστούν όμως πολύ μικρά όταν χάσει την ισχύ της εξουσίας. Μάλιστα. Τα δίκτυα, τις επιρροές, τους εκβιασμούς και βεβαίως τώρα βιώνει στο παράδειγμα της δικαιοσύνης που ήταν το αγαπημένο του παράδειγμα, τι σημαίνει στρατηγική ήττα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Πρόεδρε, για την συζήτηση.